Λοιπόν, επανέλθαμε και έχουμε κοντά μας για τις θέσεις της Ανταρσία, πανελλαδικό συντονιστικό όργανο από τα παλιά στελέχη, από τα καλιά στελέχη. Τι, πόσα καλά λόγια να πω για τον Άγγελο το Χάγιο, αγωνιστική παρουσία από την εποχή του Πολυτεχνείου μέχρι σήμερα. Στον χώρο της αριστεράς πάρα πολλά χρόνια, Άγγελος Χάγιος, στον χώρο της αυτοδιοίκησης, νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, τι ξεχνάω. Αυτό που μετράει είναι ποιος αγωνίζεται σήμερα. Πάμε να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά, Άγγελε. Λοιπόν, να πάμε στην αίθουσα καταρχάς, γιατί έχουμε το θέμα με το καράβι. Λοιπόν, από χθες υπάρχει ένα θέμα. Πάμε στην Εύη τη Χρήστου. Το ρημουλκίσαμε το καράβι στο Ηράκλειο, έτσι δεν, Εύη? Σωστά, Βασίλη, καλησπέρα. Μπράβο. Έχει ακυροβολήσει στο λιμάνι του Ηρακλείου από τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο, το οποίο μεταφέρει βαρύ πολεμικό υλικό. Σύμφωνα είναι με αυτό που βλέπουμε. Έχει 18-19 εμπορευματοκιβώτια. Πες μας, Εύη. Όταν λοιπόν οι άντρες των ειδικών αποστολών άρχισαν να αποσφραγίζουν τα τεράστια κοντέινερς, εντόπισαν παλέτες με χιλιάδες σφαίρες, κυνηγετικά όπλα και άλλα αποθέματα στρατιωτικού υλικού. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μένουν ακόμα να ελεγχθούν 14 κοντέινερς, τα οποία αναμένεται να κρύβουν και αυτά παρόμοιες εκπλήξεις. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στα χαρτιά του το πλοίο είχε δηλώσει εμπόρευμα με πλαστικά, ενώ έχουν αρχίσει να επιβεβαιώνονται και υποψίες για ύπαρξη οπλισμού μαμούθ με παραλήπτες μέχρι και τζιχαντιστές. Να πούμε, Βασίλη, ότι το πλήρωμα του πλοίου αποτελούνταν από υπηκόου Συρίας, Αιγύπτου και Ινδίας. Εντοπίστηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας και προερχόταν από το λιμάνι Αλεξανδρέτας της Τουρκίας με προορισμό τη Λιβύη. Στη Μισδράτα, θα πήγαινε στη Μισδράτα. Να πούμε ότι τα δύο τώρα έχουν νεότερες πληροφορίες. Τα δύο που έχουν ανοίξει η ειδική ομάδα του λιμενικού σώματος, τα δύο πρώτα κοντέινερ έχουν μέσα γύρω στις 500.000 σφαίρες των 9 χιλιοστών και περίπου 5.000 όπλα μόνο στα δύο κοντέινερ, καραμπίνες αστυνομικού τύπου, η καταμέτρηση συνεχίζεται. Εντάξει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εύη. Το δώσαν οι Αμερικανοί, έχουν δώσει την πληροφορία και πήγαν. Προφανώς είδαν ότι πήγαινε στη Μισδράτα από τουρκικό λιμάνι, έχει τη σημασία του, Άγγελε Χάγε. Και τώρα ξέρεις πώς γίνεται τώρα σε αυτή την περιοχή. Έχουν διαλυθεί, να θυμίσουμε, 4 κράτη. Είναι η Λιβύη, υπάρχει και ιστορία είναι το Ιράκ, υπάρχει και ιστορία πειρατείας. Συρία και η Εμένη. Και ποιοι είναι μπλεγμένοι τώρα εδώ, γιατί. Αν πάμε πίσω, οι εφοπλιστές όλοι πειρατές ήταν στην αρχή. πάμε στα βαδιά απευθείας. Λοιπόν, να αρχίσουμε την πολιτική κατάσταση και μετά να πάμε και στα γεωπολιτικά. Με τον Άγγελο το Χάγιο έχουν πάντα ενδιαφέρον οι κουβέντες και σε γεωπολιτικό και σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, να αρχίσουμε από τα απλά. Τι θα κάνει η Ανταρσία, αυτονομικά θα δώσω. Η Ανταρσία με αποφάσεις. Πολύ δημοκρατικές, των τοπικών επιτροπών και των κεντρικών της πολιτικών οργάνων, έχει αποφασίσει και έχει ήδη ξεκινήσει την αυτόνομη κάθοδο. Πολιτική και εκλογική κάθοδο. Υπήρξε μια φιλολογία ότι θα είχατε μια συνεργασία με το νεοσύστατο κόμμα της Λαϊκής Ενότητας. Αυτό δεν γίνεται μάλλον. Έτσι. Όχι, έχει κλείσει αυτό το θέμα. Δεν έχει κλείσει βέβαια ο κοινός αγώνας που έχουμε μέσα στο μαζικό κίνημα, όχι μόνο με τη ΛΑΕ, αλλά και με όλες τις δυνάμεις της μαχόμενης αριστεράς. Και μάλιστα η ενίσχυση της Ανταρσία που ζητάμε εμείς είναι βέβαια προς όφελος του λαϊκού εργατικού κινήματος, αλλά θέλουμε να είναι και προς όφελος της κοινής δράσης όλων των μαχόμενων δυνάμεων στο κίνημα. Σε πολιτικό επίπεδο προβάλλουμε αυτοτελώς ένα συνολικό πρόγραμμα. Ένα συνολικό πρόγραμμα προς όφελος της εργατικής τάξης και κάποιοι, του λαού. Εντάξει, κάποιοι διαφώνησαν να ακολουθούν άλλη πορεία κλπ. Αλλά αυτό πάντα ο κορμός είναι πάντα συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς. Αυτό η μεγάλη πλειοψηφία. Και μάλιστα με πολύ δημοκρατικό και φιλικό τρόπο και στρατηγικό γίνονται όλα αυτά. Και μάλιστα να δώσουμε και τις μετρήσεις. Υπήρχε και μέτρηση την περασμένη εβδομάδα. Εγώ δεν θυμάμαι ποια εταιρεία ήταν. Έδινε στην Ανταρσία μέχρι και 2,5%. Δηλαδή την δίνει πολύ ανεβασμένη πια. Η Ανταρσία έχει καταγράψει όχι σε δημοσκοπήσεις μόνο, αλλά και σε εκλογές όπως οι περιφερειακές εκλογές, οι οποίες είναι σημαντικά πολιτικές εκλογές. Έχει καταγράψει ποσοστά στο 2 και πάνω της 100, ειδικά στην Αττική. Το πρόβλημα που προέκυπτε τα προηγούμενα χρόνια ήταν η αυταπάτη που υπήρχε, όπως αποδείχτηκε, ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει μια λύση στα προβλήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, η οποία επέδρασε και σε ψηφοφόρους και αγωνιστές του ρεύματος Ανταρσία. Ωραία. Πάμε να αυτή η αυταπάτη
Δεν εποδόθηκε. Δεν εποδόθηκε. Την πληρώνουμε με φτώχεια και ανεργία ο λαός. Δεν την πληρώνουμε εμείς με ψήφους. Πάμε να δούμε. Εγώ θα το κάνω ερώτημα και ο Άγγελος Χάγιος θα μας πει την πολιτική θέση. Τι πιστεύει ότι ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, ήταν κυβέρνηση μιας ταξικής συνεργασίας, να το πω έτσι, και αστικής διαχείρισης για εσάς. Τι ακριβώς ήταν. Εμείς από την πρώτη στιγμή που έθεσε το θέμα μιας κυβέρνησης στην αρχή της αριστεράς, μετά κυβέρνηση σωτηρίας και μετά κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε αντιδράσει, όπως θυμάστε, και σε προτάσεις, μάλιστα, συμμαχιών με το ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα της αριστερής κυβέρνησης. Γιατί? Διότι όλες οι υποσχέσεις, οι πολλές υποσχέσεις που έδωσε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούσαν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορούσαν να υλοποιηθούν με διαπραγματεύσεις μέσα στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα και μέσα στο ΝΑΤΟ, όπως είπε ο Τσίπρας, όταν πήγε στο Χιούστον του Τέξας. Αυτό εμείς από την αρχή το αποκαλύψαμε και το καταγγείλαμε μάλιστα, ότι όχι μόνο είναι αυταπάτη, αλλά είναι και εγκληματική πολιτική εις βάρος των λαϊκών και εργατικών συμφερόντων, διότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο. Με το χειρότερο τρόπο. Δεν είναι μόνο ότι διαψεύστηκαν τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης, τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα προγράμματα στήριξης των μισθών, των συνταξιούχων, διαψεύστηκαν όλα αυτά. Έρχεται και το αντίστροφο μετά. Μία διάψευση και του μεγαλειώδους όχι και μία προδοσία του μεγαλειώδους όχι του λαού στο δημοψήφισμα. Ναι. Και την πληρώνει με θυσίες ο λαός ήδη. Η υπεραπλουστευμένη ή η απλοϊκή ερώτηση, αγαπητέ Άγγελε Χάγε, θα είναι να πει κάποιος ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το ένα κομμάτι εδώ και μια δεξιά κυβέρνηση εδώ, είναι και οι δυο το ίδιο για σας? Αυτή δεν τη στιγμή, έχει κάποια διαφορά? Τότε και σε εκπομπή εδώ, ναι, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε συζητήσει, κάναμε μια διάκριση και λέγαμε ότι είναι ένα κόμμα που προέρχεται από την αριστερά αλλά πάει να ασκήσει δεξιά πολιτική, ναι, και είχαμε προειδοποιήσει ότι αν ασκήσει δεξιά πολιτική θα μεταλλαχθεί και θα γίνει κόμμα του συστήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα με την υπογραφή του Μνημονίου και την προδοσία του μεγαλειώδους όχι, έχει φύγει από το στρατόπεδο των λαϊκών εργατικών δυνάμεων και της αριστεράς και έχει ενταχθεί στους 221-251 που ψηφίζουν στη Βουλή το τρίτο μνημόνιο. Ένα κόμμα, αστικό κόμμα δηλαδή για σας. Έχει γίνει τώρα πλέον κόμμα που εξυπηρετεί τα αστικά συμφέροντα, ευθέως, και έχει προδώσει, έχει εγκαταλείψει τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα, μάλιστα, ούτε πια φραστικά. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας λέει τώρα ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα ασκήσω μια πολιτική εντός του μνημονίου, λέει τώρα, πιο κοινωνική και πιο ευαίσθητη, αν ήταν απάτη αυτό το οποίο έλεγε προηγούμενα, τούτο είναι στον κύβο. Δηλαδή για τον Άγγελο Χάγιο είναι ίδιο να είναι ο Τσίπρας εκεί και ίδιο να είναι ο Μημαράκης? Πάντα υπάρχουν διαφορές σε όλα τα κόμματα. Ένα-ένα να τα πάρεις, αλλά στην ουσία της πολιτικής, εδώ που έχουμε φτάσει, η πολιτική και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το μνημόνιο, είναι υποταγή στους Ευρωπαίους εταίρους. Έχει κλείσει ο κύκλος του πλέον και στο κατόνομα που έλεγαμε ότι είναι από την αριστερά. Ακάνει αστική διαχείριση, έχει περάσει το στρατόπεδο του αντίπαλου. Μάλιστα. Θέτουμε ζήτημα ανατροπής αυτής της πολιτικής και όποιας κυβέρνησης με το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα προς όφελος των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Από τα αριστερά όμως, όχι από τα δεξιά. Για να ξεδιαλύνουμε λίγο τα ιδεολογικοπολιτικά, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Άγγελο Χάγιο ευθέως. Πώς οριοθετείται σήμερα η αντικαπιταλιστική αριστερά? Αυτό που λέμε δηλαδή, που κλείνεται από τις κινήσεις της δικής σας και όχι μόνο. Το μνημόνιο, το οποίο, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έχει επιβληθεί και οδηγεί σε αυτή την κοινωνική γενοκτονία στην Ελλάδα, όπως και άλλα παρόμοια μνημόνια σε χώρες που έχουν χρέος, είναι ένα το κρατούμενο που ορίζει τη δική μας θέση όχι ως αντιμνημονιακό αγώνα, αλλά ως αγώνα της αιτίας που δημιουργεί το μνημόνιο. Ναι. Διότι και στις χώρες που δεν υπάρχουν αντίστοιχα μνημόνια, εφαρμόζεται το διαρκές μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το δημοσιονομικό σύμφωνο, και το οποίο είτε έχεις είτε δεν έχεις τέτοια ύψη χρέους, σου ελέγχει τους προϋπολογισμούς, σου επιβάλλει κοινωνική πολιτική, αυτόματους κόφτες, και σου βάζει μια πολιτική προς όφελος του κεφαλαίου. Είναι διαρκές μνημόνιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαρκής αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική. Και έχει και ένα τρίτο επίπεδο μνημονίου, να ορίσω έτσι,
για να δείξω το στίγμα, που είναι η νέα συμφωνία που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιδιατλαντική, με την ΣΥΠΑ και τον Καναδά, που θα είναι ένα υπερμνημόνιο, ας το πω έτσι, όπου εκεί, ακόμα κι αν κάτι κατακτήσει το εργατικό κίνημα και υποχρεωθεί ένα κράτος να δώσει κάτι σε μισθούς ή σε δικαιώματα, έχει δικαίωμα βάσει αυτής της συμφωνίας να το πάει σε δικαστήρια το κράτος, την κυβέρνηση. Όλο αυτό εμείς το λέμε ότι είναι ο σύγχρονος καπιταλισμός. Ο σύγχρονος καπιταλισμός είναι ο καπιταλισμός στην πιο άγρια, στην πιο βάρβαρη ιστορική του στιγμή. Είναι ένας καπιταλισμός ολοκληρωτικού, άγριου, κανιβαλικού τύπου. Δεν βγάζει πουθενά. Και ως προς αυτό είναι που μιλήσαμε το 2010, ότι βρίσκεται σε μια κρίση δομικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η αιτία των μνημονίων, η βαθύτερη αιτία των μνημονίων. Mm-hmm. Και αν θες να είσαι συνεπής στον αντιμνημονιακό αγώνα, είσαι υποχρεωμένος να αντιπαλεύεις τις αιτίες που είναι ο καπιταλισμός αυτός και το επιτελείο στην Ευρώπη, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το επιτελείο του καπιταλισμού που τα εφαρμόζει. Τι πιστεύει η ανταρσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη? Δηλαδή, είμαστε εντός, είμαστε στο ευρώ, πότε κοιτάτε να πάμε προς το εθνικό νόμισμα, να ξεδιαλύνουμε όλα αυτά τα ζητήματα? Το κύριο στη δική μας σκέψη, που περιλαμβάνει μέσα και το θέμα της Ευρωζώνης, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός υπεριαλιστικού τύπου, σύγχρονου, μια καπιταλιστική ολοκλήρωση των πολυεθνικών και των δυνάμεων του κεφαλαίου σε όλη την Ευρώπη. Συμμαχούν όλες οι κεφαλοκρατικές τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν πλήρη συμφωνία. Ακόμα και αν υπάρχει ανισοτιμία μεταξύ τους. Άρα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την έννοια είναι αυτή τη στιγμή το επιτελείο της επίθεσης εναντίον των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων που κάνει το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις τους. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να υπάρξει, και αποδείχτηκε στους 7 μήνες. Δεν μπορεί να υπάρξει βήμα στους μισθούς, στις συντάξεις, στην παιδεία, στην υγεία. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική δημοκρατία. Εδώ σου λέει αποφασίζουμε και διατάζουμε. Κάντε έτσι, κάντε αλλιώτικα, φτιάξτε τέτοια κυβέρνηση, κάντε τούτο, κάντε τ' άλλο. Βήμα σε μια πραγματικά κατάκτηση δημοκρατικών ελευθεριών. Δεν μπορεί να υπάρξει βήμα στο ιστορικό δικαίωμα του λαού να αποφασίζει για τις τύχες του, όταν έχεις αυτή τη θηλιά, αυτή την πραγματικά. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη. Διαφέρουμε και από το κουκουέ αυτό, που λέμε τώρα, εδώ και τώρα, για να ζήσει αυτός ο λαός, για να ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και να μην καταστραφούν τρεις γενιές, πρέπει να βγούμε τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά και από την Ευρωζώνη, που είναι το φωνικό όπλο. Και να πάμε προς το εθνικό νόμισμα. Και να πάμε προς μια άλλη σχέση του πια ενός. Μιλάμε για ένα ανεβασμένο λαϊκό εργατικό κίνημα, έναν οργανωμένο λαό και μια άλλη αριστερά που δεν θα μασάει τα λόγια της. Που αυτό θα κάνει ντόμινο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή την ευρύτερη εδώ, και να πάμε σε μια άλλη διεθνιστική συνεργασία όλων αυτών των εργατικών, λαϊκών και αριστερών δικαιωμάτων για μια άλλη προοπτική. Για μια άλλη προοπτική. Μέσα εκεί είναι μια άλλη προοπτική. Εκεί μέσα είναι και η ρήξη και η έξοδος από το ευρώ. Είναι και άλλου τύπου σχέσεις οικονομικές, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει την ηγεσία σε αυτή την υπόθεση οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε πολιτική και δύναμη του κεφαλαίου. Ακούγεται ιδεολογικό. Εγώ το σέβομαι. Κάποιος θα μπορούσε να το δει ουτοπικό και να κάνει κριτική, Άγγελε Χάγε. Λοιπόν, εγώ θα το κάνω ερώτημα. Θα πω πώς βιώνει τον όρο επαναστατική, γιατί μας το φέρατε στο κατάλληλο σημείο. Πώς βιώνει τον όρο επαναστατική στρατηγική η ανταρσία και πώς βιώνεται αυτό τον όρο σήμερα? Αυτή η πρόταση της ρήξης και της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον καπιταλιστικό μονόδρομο δεν είναι μια πρόταση στρατηγικής. Μια πρόταση στρατηγικής που έχουμε καταθέσει είναι ότι εμείς μιλάμε για άλλη κοινωνία, ότι αυτό το σύστημα είναι σάπιο, διεφθαρμένο και καταστροφικό για τον άνθρωπο, τη φύση και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Μέσα από εκλογική διαδικασία, μέσα από τι? Η στρατηγική είναι καταρχήν ότι μιλάμε για μια άλλη κοινωνία. Άλλη κοινωνία. Ο πλούτος, η εξουσία, όλες οι δυνατότητες θα είναι σε αυτούς που τους παράγουν. Τον εργαζόμενο, του χεριού και του μυαλού. Τώρα πια το χέρι και το μυαλό είναι πολύ κοντά στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η δική μας στρατηγική. Και αυτό μπορεί να λυθεί με επαναστατικό τρόπο. Τα λέμε επαναστατικό τρόπο, με ένα σύγχρονο επαναστατικό τρόπο, όπου τι σημαίνει επανάσταση? Να αλλάξει χέρια η εξουσία. Την επανάσταση τη βιώνει κανένα, τη διαβάζει διαφορετικά. Δηλαδή... Στην τρέχουσα εδώ επανάσταση και στις διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις μας λένε και για τα σαμπουάν. Αυτό είναι μια επανάσταση. Δηλαδή λοιπόν, μια επανάσταση. Επανάσταση όμως υπάρχει και στις τέχνες. Επανάσταση στο βουνό, έτσι, Υπάρχει επανάσταση στις τέχνες, υπάρχει στην επιστήμη, έτσι δεν είναι. Στην κοινωνία μία είναι η επανάσταση. Όταν με έναν αγώνα εργατικό λαϊκό αλλάζει χέρια η εξουσία και από το κεφάλαιο περνάει στους εργάτες. Αυτό είναι ένα ολόκληρο θεωρητικό ζήτημα που το συζητάμε κι εμείς.
πώς μπορεί να αξιοποιήσεις και σε τι βαθμό τον κοινοβουλευτικό δρόμο, αν μπορείς να τον αξιοποιήσεις, αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι με αυτού του τύπου τα κοινοβούλια, με αυτού του τύπου τους βουλευτές και με αυτού του τύπου τις κυβερνήσεις που ζούμε και τους υπουργούς, προκοπή δεν φτιάνεις. Θέλεις άλλου τύπου. Αυτό είναι η στρατηγική μας αντίληψη. Συνάντηση σε αυτό το στο στόχο. Αυτό δεν το βάζουμε άμεσα εμείς τώρα να μας ψηφίσει ο κόσμος. Εμείς λέμε ότι με αυτή τη στρατηγική, με αυτή την οπτική, σε αυτή την εποχή, αν θες να είσαι αριστερά, αν θες να κάνεις αριστερή πολιτική. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αριστερή αντίληψη και πολιτική όταν δεν τολμάει κάποιος να μιλήσει για τον καπιταλισμό, την κρίση του. Ναι. Και δεν τολμάει να μιλήσει για το μια κοινωνία. Εντάξει, υπάρχουν. Λέω, για κάποιους. Ναι, για κάποιους. Πάρε το Φώτη τον Κουβέλη, παραδείγματος, που μίλησε προηγουμένως. Ναι. Έχει αρχίσει τώρα, ψάξε να βρει τις ομιλίες του Τσίπρα και άμα μου βρει τη λέξη καπιταλισμός και αντικαπιταλιστικός αγώνας, φοβούνται. Ναι, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Λοιπόν, πάλι το ψαχτήρι και άμα το βρει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο να το λέμε και ούτε να φλιαρούμε γύρω από αυτά. Γιατί υπάρχει και πολλή φλιαρία και έχουμε και τέτοια κουσούρια. Είναι ότι από αυτό το συμπέρασμα, εμείς σήμερα για να ζήσει ο λαός, λέμε την απλή αλήθεια. Ότι με αυτές τις δυνάμεις που συγκροτούν αυτό το μπλοκ εξουσίας, που είναι οι δυνάμεις του κεφαλαίου, τις κυβερνήσεις, τις πολιτικές δυνάμεις και τις ενώσεις τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαμε, δεν μπορείς να πάρεις τίποτα θετικό. Άρα, άμεσος τακτικός στόχος, κάτω από μια τέτοια ευρύτερη οπτική, την οποία δεν την υιοθετούν όλοι. Και δεν ζητάμε να την υιοθετήσουν, θέλουμε να πείσουμε για αυτήν. Θα είναι και λίγο δύσκολο. Από την πείρα του ο κόσμος να καταλάβει. Ναι. Σήμερα αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει προκοπή. Αυτό τώρα. Κάποτε το λέγαμε στα κομματικά σώματα. Το λέγαμε στα αμφιθέατρα. Όταν έρχεται ένα δημοψήφισμα. Εγώ δεν λέω και το 62%. Δεν λέω το 62%. Λέω ένα τμήμα του 62%. Και στο ερώτημα που του έβαζαν ότι η ψήφος σου είναι έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέγε έξω από αυτούς και έξω όλοι, το λέει ένας κόσμος. Με την εμπειρία του έχει καταλάβει αυτή την αλήθεια. Αυτό είναι που θέλουμε να εκφράσουμε εμείς σήμερα και πρώτα απ' όλα στη νεολαία και τη φτωχολογιά που ψήφισε μαζικά. Με τις γνωστές ρεφορμιστικές δυνάμεις μπορεί να βρεθεί στο δρόμο η ανταρσία και με τον όρο ρεφορμισμός να πούμε και για τους φίλους τηλεθεατές, ότι χαρακτηρίζεται κάθε πολιτική τάση εγκατάλειψης, να το πω έτσι, της επαναστατικής ανατροπής του κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος. Και ακολουθούν το μεταρρυθμίσεις. Και, ναι, και γίνεται αντικατάσταση αυτής με προσπάθεια επίτευξη μεταρρυθμίσεων μέσα από το σύστημα. Συνεργαζόμαστε, με αυτές τις δυνάμεις. Συνεργαζόμαστε στο επίπεδο του κινήματος. Μπορείτε να βρεθείτε. Βρισκόμαστε ήδη στο επίπεδο του κινήματος με ρεφορμιστικές δυνάμεις που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, που προέρχονται από το ΚΚΕ, παλιότερες δυνάμεις, νεότερες. Διαφορετικού τύπου και κάνουμε κοινούς αγώνες και μάλιστα έχουμε γραμμή και πρόγραμμα με αυτές τις δυνάμεις μέσα στο κίνημα να έχουμε κοινή δράση, εκεί στη δημοκρατία του κινήματος να θέτουμε και τις γενικότερες απόψεις μας και αυτή τη δημοκρατία τη σεβόμαστε. Θα ενισχύσετε αυτές τις ενιωμετωπικές δράσεις. Πολιτικά, για να συνεργαστείς με κάποιες δυνάμεις που προέρχονται από το ρεφορμισμό. Πολιτικά, καθένα στα αυγά του. Αλλά ο καθένα στα αυγά του κίνημα, και πάλι αν κάποιες δυνάμεις σπάνε και αρχίζουν και σκέφτονται πιο ανατρεπτικά και συζητούν το ενδεχόμενο άλλων ανατρεπτικών λύσεων, παραδείγματος χάρη το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί και πολιτικά μπορεί να γίνουν κάποιες συνεργασίες. Αυτό είναι που δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα. Βέβαια, είναι πολλές από αυτές τις δυνάμεις που δεν σας θέλουν. Ας πούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει. Θέλει, αναλαμβάνει την ευθύνη. Εμείς επιμένουμε και προτείνουμε και τώρα στις εκλογές να μας ψηφίσει ο κόσμος για να πιέσουμε το ΚΚΕ σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε κοινούς εργατικούς λαϊκούς αγώνες και νελοίστικους αγώνες. Ωραία. Δηλαδή, άρα εσείς θα προχωρήσετε σε αυτή την πολιτική της ενιωμετωπικής δράσης στο κίνημα μέσα. Στο κίνημα μέσα. Σε πολιτικές πρωτοβουλίες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Σε πολιτικές πρωτοβουλίες κατά του ΝΑΤΟ και των πολέμων. Mm-hmm. Σε πολιτικές κοινωνικοπολιτικές πρωτοβουλίες για τα σύγχρονα δημοκρατικά δικαιώματα. Mm-hmm. Κατά αυτού του ολοκληρωτισμού που ζούμε, να πούμε. Και μέσα από αυτή τη ζήμωση και τη συζήτηση, να πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Έγινε η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η συζήτηση γίνεται για τη λαϊκή ενότητα, το κόμμα του Παναγιώτη του Λαφαζάνη. Ναι, και είναι λογικό, διότι είναι η μεγαλύτερη διάσπαση, είναι πολλοί βουλευτές. Ναι. Για να ψάξουν κάποιοι, και εσείς οι δημοσιογράφοι, οι έγκριτοι που ψάχνετε τα πράγματα, όπως εσύ παραδείγματος χάρη, να δείτε τι λέει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αρχίζει και θέτει ζητήματα για τον καπιταλισμό. Ναι. Ψάχνει ζητήματα στρατηγικής. Ψάχνει ζητήματα τακτικής. Δεν λέει τα ίδια που λέμε με εμάς. Αυτή είναι μια άλλη ποιότητα διάσπαση, η οποία μας συγκινεί. Και σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο να συζητήσουμε και να βρεθούμε. Κάποιες διασπάσεις του ΚΚΕ, επίσης, ας το πούμε, θέτουν ζητήματα και στρατηγικής. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει και σε πολιτικό επίπεδο. Ναι. Αυτά θέλουν διάλογο όμως και θέλουν και τη δοκιμασία της πράξης.
Ο κόσμος και οι αριστεροί έχουν εμπουχτίσει από λόγια, χαρτιά και συμφωνίες που δεν εφαρμόζονται. Το νέο κόμμα, αφού το είπε ο Άγγελος ο Κάκιος, τη ΛΑΕ, τη Λαϊκή Ενότητα, πώς τη βλέπετε, ρεφορμιστική δύναμη? Η Λαϊκή Ενότητα έκανε ένα βήμα το οποίο, κατά τη γνώμη μας, αν θέλετε, θα έπρεπε να το έχει κάνει πολύ νωρίτερα, πριν ψηφιστούν αυτά τα μνημόνια, πριν ψηφίσει. Άρα είναι συμμέτοχη αυτή. Λοιπόν, είναι θετικό το ότι εν ώψη πια αυτού του τρίτου μνημονίου διαχώρισαν τη θέση τους. Έχει μερίδιο ευθύνης σε αυτή τη διαδικασία? Έχουν μερίδιο ευθύνης, τα οποία οφείλουν να τοποθετηθούν, να κάνουν και την αυτοκριτική, αλλά εμείς θεωρούμε και ως έμπρακτη αυτοκριτική το γεγονός ότι σπάνε με το μνημόνιο. Δεν σπάνε με την αυταπάτη ότι μπορούμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουμε φιλολαϊκή πολιτική. Οι δηλώσεις του Παναγιώτη του Λαφαζάνη είναι σαφείς ότι μπορούμε να βγούμε ακόμα και από το ευρώ και να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εφαρμόζει γραμμή και στρατηγική που σου καταστρέφει την αγροτική παραγωγή, σου καταστρέφει τα εργοστάσια. Άντε τώρα να πας, να κάνεις οποιαδήποτε ρήξη, να φτιάξεις εργοστάσιο ζάχαρης. Δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσύ είσαι έξω από το ευρώ. Να πω και κάτι άλλο. Η διαφορά ευρώ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2 ώρες. Ποιες είναι οι 2 ώρες? Οι 2 ώρες ανάμεσα στη σύνοδο της Ευρωζώνης και στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Brexit στις 12 του Ιουλίου. Ναι. Δεν μπορείς να λες ότι θα βγω από το ευρώ και δεν θα βγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Για το τέλος, θα πούμε αυτό το οποίο το είπα και στην αρχή και στο Θόδωρο το Μιχόπουλο, που τον είχαμε στο πρώτο κομμάτι, τον εκλεκτό συνάδελφο εδώ κοντά μας. Λένε πολλοί ότι η αριστερά, και όχι πολλοί, έτσι είναι η πραγματικότητα. Όταν πολλαπλασιάζεται η αριστερά, γιατί αριστερό κόμμα είναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, με όλα αυτά που είπατε πριν, διαχωρίζεται τις θέσεις. Λένε ότι η αριστερά όταν πολλαπλασιάζεται αρχίζει και διαιρείται. Τι πιστεύει ο Άγγελος Χάγιος, ο οποίος έχει ζήσει την ελληνική αριστερά σε όλες τις φάσεις, από τη γενιά του πολιτισμού. Η αριστερά και... διασπάται. Ναι. Και δεν απλώς ότι διασπάται. Θα πω βαριές λέξεις τώρα. Ξεφτιλίζεται. Όταν αναλαμβάνει να διαχειριστεί δεξιές και αστικές πολιτικές. Αυτό δείχνει η ιστορία. Όταν κάνει αυτό που είπε ο Πατριάρχης της ΦΙΑ, το Ανιέλη, ο παππούς. Ότι μας χρειάζεται και μια αριστερά που μπορεί να εφαρμόσει δεξιές πολιτικές που δεν μπορεί το χριστιανοδημοκρατικό. Και ο Κίσιγκερ το έχει πει. Και το έχει πει ο Κίσιγκερ με άλλη διατύπωση. Με άλλη διατύπωση. Πιο βάρβαρη Αμερικάνικη, να πούμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ιστορικό κόμμα του Γκράμψη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που είχε φτάσει το 30% και διεκδικούσε τα πάντα και την κυβέρνηση και μάλιστα διαφοροποιούνταν από την επαναστατική στρατηγική και πήγαινε, έχει υποστεί 23 διασπάσεις. Δεν είναι επειδή έγινε μεγάλο. Είναι γιατί εγκατέλειψε την εργατική, την ανατρεπτική, την επαναστατική πολιτική. Πήγε και έκανε την πολιτική που ήθελε ο Ανιέλη. Από τις 23 διασπάσεις αυτές, η πιο σημαντική, όπως η Κομμουνιστική Επανίδρυση το 90. Πριν την εποχή του Μπερλίκουερ. Μιλάω τώρα τις διασπάσεις μετά τον Μπερλίκουερ. Μετά τον Μπερλίκουερ, ναι. Έτσι. Βγήκε η Κομμουνιστική Επανίδρυση που ήλπισαν πολλοί αριστεροί και κομμουνιστές ότι θα δώσει κάτι καινούριο. Συμμετείχε και αυτή στις κυβερνήσεις του Πρόντι. Και έχει 12 ή 13 διασπάσεις. Το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κομμουνιστής βουλευτής στην Ιταλική Βουλή. Το Κυπριακό Κόμμα, το ΑΚΕΛ, έχει υποστεί φθορά και εκφυλισμό, διότι έφερε τα μνημόνια. Άρα δεν πρέπει να κυβερνάει η Άγγελε Χάγε η αριστερά? Η αριστερά οφείλει να κυβερνά με το λαό, με το κίνημα του λαού και με άλλους όρους διακυβέρνησης, τους οποίους πρέπει να τους παρουσιάσει στον κόσμο σήμερα και οι οποίοι δεν είναι αυτοί οι κλασικοί όροι. Ωραία. Είναι κάτι το ιδεατό. Δεν είναι καθόλου ιδεατό. Το οποίο έχουμε στα κείμενά μας. Αν θα δεν είναι ιδεατό. Θα μας έλεγε ένας προβοκάτορας εδώ, τώρα με την καλή έννοια το λέω, να μας πει ο Άγγελος Χάγιος ένα παράδειγμα σε ποιο χώρο, ποια χώρα θα πρέπει με όλες τις αντικσότητες να την αντιγράψουμε, ποια χώρα θα μου έλεγε. Σήμερα έχουμε μια κατάσταση. Δηλαδή ότι αυτό το μοντέλο μας κάνει να το αντιγράψουμε. Έχει υποστεί το αριστερό και το κομμουνιστικό κίνημα μια μεγάλη ιστορική ήττα. Ναι. Γιατί? Διότι η μεγάλη αυτή ηρωική έφοδος στον ουρανό της Οκτωβριανής Επανάστασης, έφερε νέου τύπου διακυβέρνηση. Ναι. Εργατικά συμβούλια, λαϊκές επιτροπές, επιτρόπους και όχι βουλευτές, ανακλητούς βουλευτές, έφερε νέου τύπου όργανα. Αυτά τα οποία είχαν γεννηθεί στην κομμούνα των Παρισίων. Λοιπόν, η ήττα αυτού του εγχειρήματος, η ιδεολογική, η πολιτική και πρακτική ήττα, που έγινε διότι άρχισε να μεταλλάσσεται στο αντίθετό του, άρχισε να κάνει καπιταλιστική πολιτική και καπιταλιστική συστόρευση. Μας έχει φέρει πίσω. Αυτή η εμπειρία είναι ζωντανή. Είμαστε σε μια εποχή που σε όποια επιχείρηση, αν πας μέσα, έχω δουλέψει
Και καλά, το λέω και από. Ρώτα όποια επιχείρηση θες, όποια επιχείρηση πληροφορικής παραγωγής υλικών προϊόντων υπηρεσιών, αν τους χρειάζονται οι διευθυντάδες και οι ιδιοκτήτες. Σου λένε όλοι είναι παράσιτα, κομπογιανίτες και μας κάνουν ζημιά. Ποιοι παράγουν, αυτές οι συλλογικότητες εργατικές. Αυτές θα πάρουν την εξουσία. Λοιπόν. Αυτές θα πάρουν και θα δημιουργήσουν άλλου νέου τύπου θεσμούς. Σε αυτόν τον αγώνα θα αξιοποιήσεις και την κοινοβουλευτική. Εμείς έχουμε δημοτικούς συμβούλους. Ναι. Έχουμε περιφερειακούς συμβούλους. Περιφερειακούς συμβούλους. Ζητάμε την είσοδό μας στην Βουλή. Γιατί? Γιατί ξέρουμε τα όρια και τον εκφυλισμό αυτών των οργάνων, αλλά γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι αυτό βοηθάει το εργατικό λαϊκό κίνημα και στο βαθμό που καταφέρουμε και δίνουμε μια άλλου τύπου σχέση. Δηλαδή, όταν πάμε εμείς και μιλάμε μέσα εκεί, είμαστε εκπρόσωποι αγωνιζόμενων τμήματων που με συνέλευση μας έχουν δώσει εντολή. Από αυτό ακριβώς το σημείο να πει ο Άγγελος Χάγιος, ψήφο στην αυτόνομη Ανταρσία, παντού, έτσι δεν είναι. Ψήφο στην Ανταρσία. Στην Ανταρσία για τους αγώνες που έρχονται αμέσως μετά τις εκλογές. Ναι, ψηφοδέλτια παντού, έτσι δεν είναι. Ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Ελλάδα. Ψήφο ιδιαίτερα από τη νέα γενιά που δεν βολεύεται, να μην πάει στην αποχή, να μην πάει στην απογοήτευση. Που την απογοητεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, ναι. Γιατί η νέα γενιά του έδωσε απλόχερα 85% και δεν πρέπει να πάει στην αποχή, δεν πρέπει να πάει στην απογοήτευση. Ψήφωσε από τα εργατικά λαϊκά στρώματα του Περάματος της Δυτικής Αθήνας. Παντού, παντού. Παντού κλπ. Και από τους μικρομεσαίους που καταστρέφονται, για να υπάρξει ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα, σε αυτό μπορεί να συμβάλλει η Ανταρσία, και να υπάρξει και μια αλλαγή των συσχετισμών μέσα στην αριστερά υπέρ των ανατρεπτικών, υπέρ των. Ριζοσπαστικών λύσεων και μιας άλλης στρατηγικής. Είναι ρεαλιστικό και ίσως να μην είναι έκπληξη κάποιο πολύ πιο θετικό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα στις προσεγγείς λένε... εκλογές. Λοιπόν, ακριβώς από αυτό το σημείο, αν είναι ρεαλιστικό ή αν είναι ουτοπικό, θα ξεκινήσει η επόμενη συζήτησή μας. Θα κάνουμε κι άλλες μέχρι τις εκλογές. 18 μέρες είναι και εδώ από το SBC και από το Δίκτυο των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών. Άγγελος Χάγιος για την Ανταρσία. Εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγγελο Χάγιο. Σας ευχαριστώ και εγώ. Εμείς θα τα πούμε τώρα, γιατί έχουμε και το δίκτυο το βράδυ, 12:12. Οικονομικό κανάλι SBC από τα στούντιο του Κόντρα Channel. 14 εκπομπές θα βγάλουμε και το δίκτυο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών ανά την Ελλάδα. Σήμερα το βράδυ 12:00 η πρώτη. Πάλι μαζί, εδώ από το οικονομικό κανάλι, αύριο 6:00 το απόγευμα, πάλι μαζί. Λοιπόν, γεια σας.